Ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό το πράγμα. Ευχαριστώ και για αυτά που κάνει στη ζωή μας, τα ταυμάσια αυτά. Εγώ τώρα, αγαπητά μου αδέλφια, έχω να σας πω πάρα πολλά πράγματα για τη ζωή μου, για αυτό, όλο αυτό, πώς λειτουργεί ο Θεός, για τα ταύματα, γιατί πολλούς τώρα λένε πως τα ταύματα αυτά ήταν μια φορά, κάποτε. Αλλά αυτό είναι ψέματα. Ο Θεός μας είναι ταυματουργός και λειτουργεί και ταύματα του είναι καθημερινά, κάθε λεπτό τα ταύματα υπάρχουν. Δεν έχω χρόνο τώρα να σας τα πω όλα. Θα σας πω έτσι, στα γρήγορα κάπως. Ήμουνα στην Ελλάδα, πρώτα ήμουνα στη Βουλγαρία. Σπούδασα εκεί, αυτό, και μετά παντρεύτηκα και πήγα στην Ελλάδα. Εκεί στη Βουλγαρία πίστεψα. Εκεί στην εκκλησία του οργάνωση. Αλλά ο Θεός δεν μ' άφησε να κάνω τη βάφτιση εκεί, έκανα τη βάφτιση στην Ελλάδα. Τώρα, γιατί πίστεψα στη Βουλγαρία και πήγα στην Ελλάδα, δεν το ήξερα. Όταν πίστεψα, όταν ξαναγύρισα στη πίστη, μετά από αρκετά χρόνια, γιατί είχα αποστατήσει, που είναι πάρα πολύ κακό, όποιος κάποτε γνωρίσει τον Θεό, σε παρακαλώ να μείνει. Γιατί είναι χάσιμο χρόνο, χάσιμο ζωής, αλλά ο Κύριος μας μακροτιμεί, μας αγαπάει. Η αγάπη του Κυρίου είναι το μεγαλύτερο ταύμα που δεν μπορεί να το καταλάβει κανένα νου. Όχι το ανθρώπινο. Σε όλα τα πλάσματα που έχει πλάσει ο Κύριος, κανένα νου δεν μπορεί να το καταλάβει πόσο αγάπη έχει και γιατί έκανε τη θυσία αυτή. Αυτός από τον ουρανό, ο βασιλιάς, ο πλάστης, ο δημιουργός, να αφήσει τη βασιλεία του και να έρθει να γίνει πλάσμα, σαν το πλάσμα που έχει δημιουργήσει. Να γίνει άνθρωπος και να ταπεινωθεί τόσο πολύ μέχρι τάνατο. Και τάνατο στο σταυρό, στο ξύλο, για να μπορεί να βοηθήσει και σε αυτούς. Προκλέτη. Κακή. Κακή. Καταραμένο. Και τους καταραμένους. Γιατί γράφει καταραμένοι που είναι καταραμένος αυτός που είναι κρεμασμένος στο ξύλο. Γι' αυτό έπρεπε να κρεμαστεί στο ξύλο για να βοηθήσει και σε αυτούς. Και στη κατάρα. Πήρε και την κατάρα. Πήρε τα πάντα, ό,τι βρώμικο είχε, ό,τι ο διάβολος είχε να κάνει εδώ να μας παίζει, τα πήρε ο Κύριος. Αλλά εμείς, σαν άνθρωποι, δεν ήθελαμε να το ακολουθήσουμε. Σας διαβάσω τώρα κάτι εδώ, αλλά εγώ θα το διαβάσω βουλγάρικα. Εσείς άμα θέλετε να το διαβάσετε στα ελληνικά. Τώρα, δεν είμαι έτοιμος να μιλήσω, τώρα έτσι, στα γρήγορα. Είναι Послание на Апостол Павел към Римляните. Ромеос. Ромеос, то прото кефалио, а по то икуси. А по то дякайня мало. Понеже това, което е възможно да се знае за Бога, им е известно, защото Бог им го изяви. Понеже от създаването на света, това, което е невидимо у Него, вечната му сила и божественост се вижда ясно, разбираемо чрез творенията, така че човеците остават без извинение. И антропи, мяно не хорис извинение, как е? Дики, хорис на дики. Защото, като познаха Бога, не го прославиха като Бог, нито му благодариха, но се извратиха чрез своето мъдрование и несмисленото им сърце се помрачи. Представяха се за мъдри, а станаха глупци. Е, авто има сте емисии антропи. И славата на нетленния Бог размениха срещу подобие на образ на смъртен човек или на птица, или на четирикраки, или на влючиги. Мехрето и кострия. И ради о Кириос, масехи е катархас, ехи фякси та панда, то симбан, вола, автата, ехи кани телия. Όλα αυτά υπακούν τέλεια στο Κύριο, στο Λόγο.
όλα γίνανε με το λόγο του Κυρίου. Και γιατί τα φτιάξε όλα αυτά, για τον άνθρωπο. Όλα αυτά είναι φτιαγμένα για τον άνθρωπο. Όλο το σύμπαν, τα πάντα έχει φτιάξει για τον άνθρωπο. Τη γη την έχει κάνει για τον άνθρωπο. Το όζωνο αυτό, αν δεν υπάρχει αυτή τη τέλεια αυτό στο σύμπαν, δεν θα υπάρχει το όζωνο, δεν θα υπάρχει ζωή στη γη. Μόνο η γη είναι φτιαγμένη έτσι όπως να υπάρχει ζωή για ανθρώπους. Δηλαδή τόσο πολύ μας αγάπησε ο Κύριος και οι άγγελοι ήθελαν να καταλάβουν, να συμμετέχουν σε αυτή την αγάπη. Γι' αυτό ο διάολος τόσο πολύ μας μισεί. Και πάντα είναι σαν λιοντάρι έτσι τριγυρνά γύρω μας για να καταπιεί κάποιον που να είναι λίγο πιο έτσι. Αυτή την αγάπη τώρα, αν μπορούν οι άνθρωποι να το καταλάβουν, γιατί εδώ γράφει και κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί, γιατί όλο αυτό που δεν φαίνεται είναι φανερό και είναι από το Θεό. Δεν μπορώ να το πω ακριβώς, δεν μπορείτε να το διαβάσετε αυτό, το 20. Και δηλαδή, αν εμείς παραμείναμε οι άνθρωποι όπως μας ήθελε ο Θεός, εμείς θα ήμασταν πάρα πολύ καλά. Θα είμαστε όπως το λένε τώρα, όπως διψάμε να πάμε στην Άγια Βασιλεία του Κυρίου, θα ήταν αυτή η Βασιλεία, δεν θα ήμασταν στη γη. Αλλά εμείς ήθελαμε να είμαστε, να μην ακούσουμε, να γίνουμε εμείς πιο μαντροί, πιο σοφοί. Να γίνουμε πιο σοφοί και η σοφία των άνθρωπων είναι να γελάσει ο Κύριος. Αυτή η σοφία τώρα, κάποτε ο Ιορδάνης ήθελε να πει αυτό, αυτή η σοφία που κάποτε και εγώ ήμουν σοφός και εγώ έλεγα ποιος είμαι εγώ, ξέρεις ποιος είμαι, ό,τι και να συμβαίνει, εσύ ξέρεις ποιος είμαι εγώ, ποιος ήμουν, τώρα ξέρω εγώ ποιος είμαι. Αλλά τότε αυτή η σοφία είναι δαιμονητική από τα δαιμόνια. Αυτή η σοφία δεν είναι σοφία από τον Θεό. Η σοφία από τον Θεό, γράφει στον Ιωάννη νομίζω, είναι μακροτιμία, είναι αγάπη, είναι ειρήνη, είναι τα δώρα του Άγιου Πνεύματος. Αυτή η σοφία που είχα εγώ κάποτε ήταν ψεύτικη. Αυτή δεν ήταν η σοφία. Η σοφία είναι αυτό το πράγμα, το λόγο του Κυρίου. Τόσα χρόνια του διαβάζω, πριν 7-8 χρόνια, χτες τα μητράγαμε, μάλλον χτες, το διαβάζω εγώ, δεν έχει σταματήσει να διαβάζω, εγώ αγαπάω να διαβάζω. Έτσι και η Γεωργία μου πέταξε όλα τα βιβλία, μου άφησε μόνο το βιβλίο. Μου λέει αυτό να διαβάζεις. Και εγώ το διαβάζω. Αλλά το ήξερα μέχρι το νου. Η πίστη όμως έρχεται από την καρδιά. Η πίστη, άμα δεν κατεβεί στην καρδιά, όσο και να το ακούς, όσο και να το διαβάζεις, δεν μπορεί να το καταλάβεις αυτό το πράγμα. Είχα ένα συνάδελφο εδώ στη Τσεχία όταν ήρθα, αυτός είχε σπουδάσει για παπάς. Είχε δύο βίσσι. Ήξερε το λόγο από όξο. Τα πάντα ήξερε. Εγώ τότε ήμουν έτσι ζηλωτής στη πίστη, έτσι ήμουν καινούργιος και πολύ διαβάζα αυτό, προσευχόμουν συνέχεια και αυτός με βλέπει. Με βλέπει και μου λέει, Νίκο, ξέρεις τι, εγώ λέει σπούδασα για παπάς, λέει. Και λέει, βρήκα αδιαφόλιο. Εγώ συνέχεια ήθελα, μόνος μου ήμουν. Ήθελα ένας αδιαφό, ένα με κάποιον να μπορώ να μιλάω. Οι άλλοι δεν μπορούσα να βρω κουβέντα μαζί τους. Και μαζί μέναμε, αλλά μπορώ, λέει, να σου μιλήσω από το λόγο τα πάντα, λέει, αλλά σε ζηλεύω, λέει, γιατί εσύ το πιστεύεις, λέει, αυτό που το διαβάζεις, λέει. Εγώ δεν το πίστεψα ποτέ. Γιατί, λέω, τόσο δύσκολο είναι. Και γι' αυτό ερώταγα εγώ του Ποιμένα, τόσες φορές τον είχα ρωτήσει, η μετάνοια πώς είναι από τον άνθρωπο, πώς είναι αυτό, και μου τα εξηγάει, είναι από τον Θεό. Αν ο Θεός δεν μας είχε επιλέξει, και τώρα δηλαδή να μπορούμε να καταλάβουμε τι είμαστε εμείς, τι μας βρήκε ο Θεός εμάς τώρα, σε μένα παράδειγμα. Ένας τρελός, ένας τελείως χαμένος άνθρωπος, να πάει να του σώσει. Γιατί?
Εγώ δεν το καταλαβαίνω τι βρήκε αυτός τώρα σε μένα. Από τόσο εκατομμύρια ανθρώπινη, εμένα βρήκε. Και αυτό το πράγμα είναι ένα τάγμα, είναι κάτι που δεν το ήξερα. Εγώ ήξερα όταν ήρθα στη Τσεχία, ήξερα και με οδηγεί ο Κύριος, μια στήλα στη Τσεχία, αλλά γιατί δεν ήξερα. Δεν μπορούσα να το εξηγήσω. Ήταν παράλογο από τα λογικά μου. Δηλαδή να με βγάλει από την εκκλησία που ήμουνα να με πάει πουτενά. Ούτε εκκλησία, ούτε κάποιος να πιστέψει εκεί πέρα. Κανένας δεν πιστεύει τίποτα εκεί πέρα. 6 μήνες μοναχός μου ήμουνα μέχρι να έρθει η αδελφή Γεωργία. Δεν ήμουν μοναχός μου, ήμουν με το λόγο του Θεού και με τον Θεό από την παρουσία του ήταν η φανειακή τότε, πολύ. Συνέχεια ήμουνα στις προσευχές που συνέχεια. Και μετά όταν γνωριστήκαμε με την αδελφή Αντριάννα, μεγάλη χαρά. Πόσο χαρά είναι εδώ στη γη όταν βρίσκεις έναν αδελφό, από πόσο είναι απάνω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να το σκεφτώ. Μετά μας πήγε η αδελφή στη Σλοβακία. Λέμε τώρα, διαβάζουμε εδώ στο Ιωάννη για την αγάπη, γι' αυτό. Το διαβάζουμε, το ξέρουμε, το λέμε, αλλά άμα δεν το ενστάθεις αυτό, η αγάπη του Κυρίου, πώς μας ενώνει, πώς μας αυτό, πήγα εκεί. Και όλοι τώρα σαν να είχα χαθεί κάπου και να με βρήκανε. Αγκαλιάζανε, κλαίγαμε εκεί πέρα. Δεν μπορούσαμε να πούμε λέξη από το κλάματα. Πολύ, πολύ έτσι ήταν. Το βράδυ, την άλλη μέρα στη Κυριακή στην εκκλησία, άρχιζε ο αδελφός να λέει από τον Άγγον αυτά και έφταξε μέχρι το σημείο που και κλαίγαμε και αυτά και άρχιζε πάλι να κλαίει. Άρχιζα εγώ μάλλον πρώτα και όλη η εκκλησία μετά κλαίγαμε. Και μετά όταν έφευγαμε λέω, τώρα λέω τι κάναμε εμείς, λέω. Πήγαμε 700 χιλιόμετρα να κλάψουμε, να ξανακλάψουμε και να γυρίσουμε. Κάποτε η Γεωργία ήθελε να την πάω στο Ρέτιο μου 70 χιλιόμετρα και δεν την πήγα. Και ακόμα μου πονάει την καρδιά. Δεν την πήγα 70 χιλιόμετρα. Λέω σιγά. Να πάω, δίνω λεφτά, λέω, για βενζίνη, για αυτά. Ήτανε Πανκρίτιο, ήτανε στο Ρέτιο μου. Α μετά ερχόμουν εδώ, πάω στο Βακία, 700 χιλιόμετρα. Πού είναι τα 70, πού είναι 700. Δόξα το Κύριο, άνοιξε τα μάτια, μακάρι και ήτανε αργά, αλλά καλά αργά παρά ποτέ, λέμε. Και στη Τσεχία τώρα, γιατί πήγα στη Τσεχία, δεν το ήξερα αυτό το πράγμα. Εγώ με πόναγε πάρα πολύ, γιατί λέω να με χωρίσει από τα αδέλφια, αλλά εγώ το κατάλαβα, με όλη την καρδιά το κατάλαβα, γιατί ήταν για μένα αυτή η προφητεία. Και το άκουσα, δηλαδή, και μετά χρόνια δεν καταλαβαίνω εγώ. Και μετά άρχιζα να εμφανίζονται τα πράγματα, πώς ήταν, τι ήταν, γιατί. Εμείς μέναμε σε ένα σπίτι, εγώ νομίζω και έχω τα τέλεια οικογένεια, αλλά όλοι ήμασταν όποιος όπου ήθελε. Εγώ δεν ήξερα. Και εδώ ο Κύριος μας μάζεψε όλοι σε ένα σπίτι, μας έδωσε και σπίτι, που είναι μεγάλο τάγμα. Αυτό τώρα με το σπίτι είναι μεγάλο τάγμα. Χωρίς ένα φράγκο στη τσέπη, να αγοράσω σπίτι. Οι άνθρωποι τώρα που έχουν λεφτά και θέλουν να αγοράσουν, να πάρουν δάνειο για αυτοκίνητο, δεν μπορούν. Και δεν είναι σπίτι για 1 εκατομμύριο, για 3,5 εκατομμύρια, 4,5 εκατομμύρια πληρώσαμε σπίτι. Πολλά λεφτά. Κανένα δεν μπορεί να το πει. Και ο Κύριος τώρα πώς μας φέρνει ανθρώπους. Ο αδελφός πρόκειται, είπε πώς λειτουργεί ο Κύριος, μας φέρνει τα αδέλφια να τους ευχαριστήσουμε κάτι φορά και αυτά. Εγώ σας λέω και άπιστος, ο Κύριος χρησιμοποιεί και άπιστος για να μπορούμε να τους ευχαριστήσουμε. Αυτός που μας βρήκε το σπίτι και μας βοήθηκε να το αγοράσουμε είναι άπιστος ο άνθρωπος. Και όταν του ρωτάγαμε, ο Ιορδάνης του ρώτησε μετά από 2-3 χρόνια, γιατί λέει μας βοήθηκες, γιατί ήσουν
Μέχρι τέλος μαζί μας και με τη Μαρία στο νοσοκομείο και αυτά. Και αυτός δεν μπορούσε να απαντήσει. Λέει, δεν ξέρω, λέει, και εγώ δεν ξέρω. Όπως μου λέει και ο διαφός ο Ραού, πώς βρήκε το σπίτι του. Και το αφεντικό του λέει, δεν ξέρω. Ναι, αλλά εγώ ξέρω το πνεύμα του, το Άγιο το βάλε να μας βοηθήξει. Μας βοηθήξε μέχρι τέλος. Δηλαδή μας έφερε ο Κύριος μακριά από την Εκκλησία, όχι μακριά από την Εκκλησία, γιατί αυτός είναι εκεί όπου είναι δύο ή τρεις μαζεμένοι, είναι και αυτός ανάμεσά τους. Πάντα είναι ο Κύριος ανάμεσά μας. Αλλά εκεί είχε ανθρώπους δικούς μας που μπορούσαν να με σκανδαλίσουν. Γιατί τώρα είναι μακριά και με ένα τηλέφωνο με σκανδαλούν. Όσες φορές για να πάρω τηλέφωνο, εγώ φοβάμαι να τους πάρω τηλέφωνο πια. Και χαλάω την καρδιά μου, όσες φορές. Και αν ήταν και κοντά μου να μου λέει, πώς και έτσι και έτσι. Και ο Κύριος το ξέρει αυτό, γιατί είναι καρδιογνώστης, ξέρει τις καρδιές μας. Και γι' αυτό μας έβαλε έτσι, μας απομάκρυνε να είμαστε μόνοι μας, να μπορεί να εργαστεί καλά στις καρδιές μας. Και τώρα έκανε μια εκκλησία στην οικογένειά μου. Εκεί που δεν καταλαβαίνω γιατί με σώζει, τώρα είμαστε ενωμένοι, είμαστε μαζί, ψέλνουμε, πιάνουμε εκεί, δοξάζουμε τον Κύριο. Και έτσι. Τώρα η αγάπη του Κυρίου μας ενώνει. Αυτή είναι μεγάλη. Κανένας δεν μπορεί να του εξηγήσει αυτό το πράγμα. Είμαστε διάφοροι, διαφορετικοί όλοι, από έθνος, από χρώμα, από μεγάλοι, μικροί και αυτά, ασερνικοί, τελικοί, όλοι ένα πνεύμα, ένα σώμα, όλοι, δεν ξέρω, αυτό το πράγμα είναι για μένα, είναι, όχι μόνο για μένα, είναι ανεξήγητο αυτό το πράγμα, είναι πώς μπορεί να δύο άτομα, τώρα λέμε για το, για την Εκκλησία, αλλά είναι και για το ανδρόγενο τώρα. Δύο άτομα, άντρας και γυναίκα, ο Κύριος τα κάνει ένα. Και γράφει για, το, για τη γυναίκα του, τα αφήσει η μάνα και πατέρα για να γίνουν ένα. Εγώ τώρα θέλω ο Κύριος να κάνει και τα παιδιά μας ένα, και τον Ιορδάνη και η Κυριακή, και το... Όλοι μας, να μας κάνει ένα, να έχουμε ένα πνεύμα, ένα νου και ο Κύριος να είναι κεφαλή μας. Τι άλλο να σας πω τώρα, αυτό είναι ίσβορ, είναι πηγή. Αυτό το πράγμα είναι πηγή. Όσο και να το διαβάζουμε, όσο και να πίνουμε, αυτό είναι, τι να σας πω τώρα. Αυτά με λίγα λόγια να μπορούν να πούνε και τα άλλα αδέλφια. Θέλω να δοξαστεί το όνομα του Κυρίου, ό,τι και να πούμε, να είναι για την δόξα του. Για κάποτε έτσι μας εφεύγουν κάποια λόγια και πρόκειται έτσι μου ήρθε έτσι ένα σαν όραμα όταν προσευχόμουν έτσι τερμά. Είδα ένα όραμα που μου λέει πως κάποια αδέλφια εκεί κακέτουε, σαμπλαζνίχα. Στεναχωρητήκα, φύγανε και είπα εγώ κάτι. Και εγώ λέω, δεν έχω πει τίποτα, ήθελα να δικαιωθώ πως δεν ήταν κάτι που να είχα πει κάτι κακό. Αλλά μου ξέφυγε. Έτσι του είπα, έτσι, απλά. Αλλά το πνεύμα μετά με έλεγξε και μου λέει, το είπες μέσα μου, το είπες. Τι μπορώ να πω και για το είπα. Ή βλέπεις τώρα, το είπες και απομακρυνθήκανε. Δηλαδή, μου δώσε να καταλάβω πόσο πολύ πρέπει να προσέχω τη γλώσσα μου. Και εγώ και όλοι μας, όλοι οι πιστοί, που είναι πιο παλιπιστοί, πρέπει πάρα πολύ να προσέχουν την γλώσσα μας. Και δεν είναι τυχαίο που το γράφει εδώ. Δεν είναι τυχαίο αυτό. Εγώ του διαβάζω αυτό, αλλά σιγά το.
Αλλά μου δώσε ο Θεός να του καταλάβω πόσο σημαντικό είναι αυτό, γιατί μπορεί να σκανδαλιστεί κάποιος για το τίποτα. Για το τίποτα, για μία λέξη μπορεί να σκανδαλιστεί και να φύγει και να χαθεί η ψυχή. Για μία λέξη από το στόμα μας. Αυτό είναι, πολύ πρέπει να προσέχουμε τι λέμε, για να μην αυτό, δεν εισέδει, να μην κρίνουμε, να μην αυτό, να κρίνουμε τον εαυτό μας μόνο. Αυτό είναι... Δόξα το Κύριο. Αυτά είναι λίγα λόγια, αυτά είναι. Ευχαριστώ, Κύριε. Δόξα το Κύριο, αδελφή. Ευχαριστούμε τον Κύριο και για αυτό το βραδινό και για αυτές τις μέρες που περάσαμε. Εγώ ακόμα έχω χαρά από αυτές τις μέρες που περάσαμε, αγαπητοί αδελφοί. Όπως ο αδελφός ο Νίκος είπε, ο Κύριος κάνει θαύματα. Αλλά αυτό που είδα, αγαπητοί αδελφοί, όταν εμείς μένουμε δίπλα στον οίκο του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, θα γευόμαστε κι εμείς, αγαπητοί αδελφοί, την ευλογία των αδελφών μας. Όταν ο αδελφός μας χαίρεται, χαιρόμαστε κι εμείς. Και αυτή είναι η μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Ήτανε ωραία. Χαίρομαι για τα αδέλφια που ο Κύριος έτσι τους ένωσε με αυτό το θαυμαστό τρόπο. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Το θαυμάζω. Δάχρυσα κιόλας. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι από χαρά, γιατί αυτά που γίνονται, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στη ζωή μας και αυτά τα θαύματα που κάνει ο Κύριος μέσα στη ζωή μας, δεν μπορούμε να τα γευτούμε στον κόσμο. Όχι ότι δεν γίνονται, αγαπητοί αδελφοί, αλλά για συμφέρον και για τίποτα άλλο. Χωρίς σταγόνα αγάπης. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Δεν θα έχουμε πολύ χρόνο. Θα ήθελα μόνο μερικά εντάφια έτσι να τα μοιραστούμε και ο Κύριος να τα σχολιάσει μέσα στις καρδιές μας. Σκεφτόμουν να τα διαβάσω, δεν τα διαβάσω, αλλά στο τέλος ο αδελφός έκανε σαν ένα πρόλογο. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Είναι από το κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, από το Ιώτα Ζήτα κεφάλαιο, από την αρχή. Νούμερο 17, Ιώτα Ζήτα. Δεν ξέρω. Ιώτα Ζήτα από την αρχή. Είπε δε προς τους μαθητάς, αδύνατον είναι να μην έδωσιν τα σκάνδαλα πλην ουέ εις εκείνον δια του οποίου έρχεται. Συμφέρει εις αυτόν να κρεμαστεί περί το τράχυλον αυτού μήλουν πέτρα και να ρηφθεί εις την θάλασσαν παρά να σκανδαλίσει έναν των μικρών τούτων. Προσέχετε εις αυτούς, εάν δε ο αδελφός σου αμαρτήσει εισέ επίπληξον αυτόν και αν μετανοήσει συγχώρησον αυτόν. Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει εισέ και επτάκης της ημέρας επιστρέψει προσέ λέγον μετανό θέλει συγχωρέσει αυτόν. Και είπον οι Απόστολοι προς τον Κύριον, αύξησον εις ημάς την πίστη. Αμήν. Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί. Ο Λόγος του Θεού είναι αληθινός και θαυμαστός. Και εδώ πέρα, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε τον Κύριο που μιλάει στους ίδιους τους μαθητές και μιλάει και σε εμάς κάθε μέρα. Και λέει εδώ πέρα ο Κύριος στους μαθητές ότι είναι αδύνατον να μην εισέλθωσιν τα σκάνδαλα. Και αγαπητοί αδελφοί, αυτά που βλέπω και ακούω
έχοντας, αγαπητοί αδελφοί, αυτή την αγάπη που ο Κύριος έβαλε μέσα στις καρδιές μας, θα μας φτάσει στο σημείο που διαβάζουμε προς το τέλος, αγαπητοί αδελφοί, ότι να συγχωρήσω, να μακροθυμώ, για να μην έρθω στα σκάνδαλα. Αλλά και πάλι ο Κύριος είναι, είπε, ότι θα γίνονται αυτά ανάμεσά μας. Σε άλλο σημείο λέει ότι τα σκάνδαλα θα γίνουν ανάμεσά μας για να φανούν οι ντόκιμοι. Και αυτοί που δεν αντέχουν, και αυτοί που δεν μπορούν να σταθούν. Αγαπητοί αδελφοί, εμείς έχουμε έναν δρόμο, έχουμε έναν σκοπό, να ακολουθήσουμε τον Ιησού Χριστό. Όταν καλεστήκαμε, αγαπητοί αδελφοί, καλεστήκαμε για ένα λόγο σωτηρίας και ελευθερίας. Όταν ήρθε ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στη ζωή μας, μηδενίστηκε τα πάντα. Μας αξίωσε ο Κύριος από τη ζωή που είχαμε να σβήσει τα πάντα και να μας βάλει πάλι από την αρχή, καινούριοι να είμαστε. Με το ίδιο το σώμα, με τα ίδια τα μυαλά, αλλά ο Κύριος έσβησε τα πάντα. Και τώρα σου λέει να επιλέξεις. Αφού επιλέξαμε, αγαπητοί αδελφοί, να ακολουθήσουμε τον Κύριο, λέει σε αυτόν που φέρνει τα σκάνδαλα, αγαπητοί αδελφοί, ότι συμφέρει αυτόν να κρεμάσει μια μεγάλη πέτρα στο λαιμό του και να βυθιστεί στη θάλασσα. Άμα το κοιτάξουμε πνευματικά, αγαπητοί αδελφοί, σαν να πάει στον κόσμο. Άσε τα αδέλφια, φύγε. Μη φέρνεις άλλο σκάνδαλο ανάμεσα στα αδέλφια. Βγες έξω από την εκκλησία. Λέει, περισσότερα σε συμφέρει αυτό, να φύγεις αφού σε σκανδαλίσει, αφού δεν μπορείς να βλέπεις τον αδελφό σου, αφού δεν μπορείς να βλέπεις την αδελφή σου, φύγε. Μήπως ο Κύριος θα κάνει χάρη. Αλλά αγαπητοί αδελφοί, εμείς σαν άνθρωποι δεν μπορούμε να καταλάβουμε. Είναι πολύ δύσκολο για εμάς να εννοούμε και να καταλάβουμε τα λόγια του Κυρίου. Και λέει στο τρίτο εντάφιο, προσέχετε εις αυτούς, λέει. Ή αν αδελφός σου αμαρτήσει εσέ, επίπληξον αυτόν, και αν μετανοήσει, συγχώρησεν αυτόν. Και εδώ πέρα, αγαπητοί αδελφοί, σε αυτό το σημείο έτσι το σκεφτόμουν και λέω, αν ο αδελφός θα αμαρτήσει σε με, να τον επιπλήξω. Ποιος είμαι εγώ να επιπλήξω τον αδελφό μου? Αλλά αν το σκεφτόμαστε, αγαπητοί αδελφοί, ναι μεν να του μιλήσω με αγάπη, να έχω θάρρος στον αδελφό μου. Όπως είμαστε σε μια οικογένεια και είναι τα αδέλφια μαζί, και ο ένας τον άλλον μίλησε άσχημα ή ο άλλος έκανε κάτι και δεν τον είδε, να έχω θάρρος στον αδελφό μου να του πω, αδελφέ, κοίταξε να δεις, αυτό που έκανες δεν μου άρεσε καθόλου. Χωρίς να σκέφτομαι ότι μήπως θα παραξηγηθεί, χωρίς να σκέφτομαι ότι μη του λέω κάτι και θα με βλέπει με άλλο μάτι, αν με πείραξε, ο Κύριος μου δίνει το δικαίωμα αυτό. Να πω, αδελφέ μου, αυτό που έκανες με πείραξε. Και λέει μετά ο Λόγος του Θεού, αν μετανοήσει και τον δέχεται. Γιατί όταν εμείς, αγαπητοί αδελφοί, μιλάμε με ειλικρίνεια, και πιστεύω ότι όλοι μας εδώ πέρα μέσα στον ήχο του Κυρίου, αγαπητοί αδελφοί, μιλάμε ο ένας τον άλλον ειλικρινής, έτσι δεν είναι? Όχι σαν τον κόσμο. Ζω μια κατάσταση έτσι τώρα τελευταία και στεναχωριέμαι πάρα πολύ. Ακούω λόγια από εδώ, λόγια από εκεί, κάνε έτσι, κάνε έτσι. Ο Λόγος του Κυρίου άλλα μου λέει. Ενώ και αυτός που μου λέει, εντάξει, δίκιο έχει, πόσο θα αντέξει ο άνθρωπος. Αλλά εδώ πέρα, αγαπητοί αδελφοί, ο ίδιος ο Κύριος λέει ότι αν ο αδελφός σου λέει αμαρτήσεις εσένα, έχει το θάρρος και πες του το. Αδελφέ, με συναχώρησες. Και αν μετανοήσει, συγχώρεσον και προχώρα πάλι μαζί. Όχι, μου έκανε έτσι, εντάξει, σε συγχωρώ αδελφέ, αλλά από εδώ και πέρα όχι άλλο μαζί, δεν γίνεται. Γιατί συναχωρέθηκα μαζί σου, ξέρω τώρα πως είσαι, γνώρισα το χαρακτήρα σου, άστο μακριά. Δεν βγάζουμε άκρη, όχι. Λέει ο Λόγος του Θεού εδώ πέρα, ο ίδιος ο Κύριος λέει, να το συγχωρήσω, και μετά το τονίζει και πάλι.
Και αν επτάκης της ημέρας αμαρτήσει, εδώ είναι το δύσκολο τώρα. Τώρα γίνεται με τον αδελφό μου 7 φορές να μου στεναχωρήσει την ημέρα. Δεν ξέρω σε εσάς πόσο είναι εφικτό, αλλά σε μένα είναι. Εγώ δουλεύω με αδελφό. Ο αδελφός να με στεναχωρήσει εμένα, εγώ τον αδελφό, και έτσι πάει λέγοντας. Και λέω, Κύριε, συναχωρούμε ο ένας τον άλλον, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο γιατί πάμε στην Εκκλησία και είμαστε αγαπημένοι. Γιατί μαλώνετε, αδελφές, στη δουλειά? Όχι, δεν μαλώνουμε. Μία το βίντεο από εδώ, μία αυτό δεν κράτησα καλά, μία το άλλο μου πέσε. Και αυτά συναχώρες είναι. Και συναχωριόμαστε. Αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, γιατί ο Λόγος του Θεού έρχεται και τα βάλει όλα σε τάξη. Και μετά σηκώνεται ο Πέτρος σε άλλο σημείο και λέει, εντάξει Κύριε, 7 φορές και τελειώσαμε, έτσι δεν είναι? Μετά πέφτει η καρπαζά. Όχι, λέει ο Κύριος, λέει. Τώρα θα σου βάλε 77 το 7. Τώρα πάει, τελειώσαμε. Άμα του πάρουμε 70 το 7, δεν μας φτάνει ούτε το μεροκάματο, ούτε το 23, ούτε τίποτα. Πότε θα γίνουν όλα αυτά? Ευχαριστούμε τον Κύριο, αγαπητοί αδελφοί, για την αγάπη Του, γιατί ενώ βάζει ο Κύριος μέσα στις καρδιές μας αυτή την αγάπη να μένουμε και να στεκόμαστε στο Λόγο του Θεού, πάλι εδώ πέρα στο 5 και αυτό θα κλείσω, λένε οι Απόστολοι, οι μαθητές, Κύριε, λέει, αύξησον εις ημάς την πίστη. Και εμείς, αγαπητοί αδελφοί, αυτό το βραδινό να ζητήσουμε από τον Κύριο να μας αυξήσει την πίστη σε όλους τους τομείς της ζωής μας, αγαπητοί αδελφοί. Όπου και αν βρισκόμαστε, ό,τι και αν κάνουμε, αγαπητοί αδελφοί, έχουμε ανάγκη για να έχουμε την πίστη του Κυρίου μέσα στις καρδιές μας. Μα οι Απόστολοι να ζητήσουν από τον Κύριο να τους αυξήσει την πίστη. Κάνανε θαύματα, βγάζανε δαιμόνια σε όνομα του Ιησού Χριστού, δεν μπόρεσε εδώ πέρα ο ένας τον άλλον να συγχωρήσει? Πώς κάνανε τόσα θαύματα και εδώ πέρα τους είπε ο Κύριος για μεταξύ τους να συγχωρήσει ο έναν τον άλλον και δεν μπορούσαν και λέει, Κύριε, τώρα εδώ πέρα θα μας δώσεις πίστη, γιατί δεν ξέρω αν θα τα καταφέρω με τον αδελφό μου. Ο Κύριος, αγαπητοί αδελφοί, να μας δώσει δύναμη να εννοήσουμε, να καταλάβουμε το λόγο του, και πιστεύω ότι όσο μένουμε έτσι ενωμένοι, αγαπητοί αδελφοί, μέσα στον οίκο του Κυρίου και ποθούμε να δούμε τα θαύματα και τα θαυμάσια του Κυρίου μέσα στη ζωή μας, δεν πρέπει να γίνει σε μένα αυτή τη ευλογία και το θαύμα. Να βλέπω ότι γίνεται στον αδελφό μου και στην αδελφή μου. Και όταν γίνεται αυτό το θαύμα στον αδελφό μου και στην αδελφή μου, θα χαίρομαι και εγώ και θα πω ότι είναι ζωντανός ο Κύριος, είναι αληθός ο Κύριος. Και τότε, αγαπητοί αδελφοί, και ο κόσμος έξω θα δει ότι πράγματι αυτή είναι παιδιά του Θεού. Γιατί είναι ενωμένοι, αγαπητοί αδελφοί, και ενωμένοι. Κύριε, να ευλογεί. Αμήν. Δοξασμένο και ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο για αυτές τις μέρες που μας χάρισε. Μας έδωσε μεγάλη χαρά και ευλογία, και το αποκορύφωμα ήταν το χθεσινό, και χαίρομαι πάρα πολύ γιατί τα τελευταία 10 χρόνια τουλάχιστον έχω πάει μόνο σε κηδείες και γάμο δεν έχουμε δει εδώ στο Μπιτχέμ, τουλάχιστον 10 χρόνια, μπορεί να έχει 11, 12, δεν ξέρω. Τόσο πολύ που δεν θυμόμουν που είναι και το βιβλίο του γάμου. Και φέτος, σε μια σύνεξη στο Λέομπεκ, που με ανεβάσε να φέρω ένα μήνυμα, είπα κάτι που πριν ένα-δύο μήνες το μετάνωσε. Λέω, γιατί το είπα αυτό? Ξέρετε τι είπα? Είπα, λέω, ότι φέτος θα γίνουν 2 γάμοι. Μου λέει ένας αδελφός, πώς το είπες αυτό? Λέω, δεν ξέρω. Προφητεία έκανες? Λέω, δεν ξέρω. Έχεις φανέρωση? Λέω, δεν ξέρω. Περάσαν οι μήνες, μπήκε Μάιος, λέω, δεν κουνιέται φίλο, λέω. Πού θα με βγάλουνε και για... ξέρω εγώ τι. Λέω, θα κάνω το εξής. Θα έρθω μια μέρα, λέω, στην νεολαία και για να τους ανοίξω την όρεξη θα τους δείξω το βιβλίο του γάμου, γιατί είναι ένα ωραίο βιβλίο. Και ήμουν εδώ, στο τέλος, πριν φύγω, λέω, μη φύγετε. Τάκ, έτριξα μέσα, έψαξα το βιβλίο, το βρήκα, λέω, αυτό είναι το βιβλίο του γάμου. Λέω, μπας και σας ανοίξει και την όρεξη. Λέει κάποιος κάποια, λέει, αδερφέ, όρεξη έχουμε, αλλά... λέω, αλλά...
Ευχαριστώ τον Κύριο πάρα πολύ που θα ετοιμάσω και το βιβλίο του γάμου, το οποίο έχει κόπο και έχει ώρες. Ένα φίλο θα χρειαστώ ώρες και τις ώρες τις μεράζω αναμέρες, γιατί θέλει καλλιγραφία και δεν έχω και τόσο ωραία γράμματα, αλλά εκεί δίνω το καλύτερο. Εκεί τα κάνω έξτρα ωραία. Και δεν κάνω και λάθος. Εκεί δεν σβήνεις. Γι' αυτό κάνω κάθε μέρα από λίγο για τουλάχιστον να είναι ωραία τα γράμματα. Γιατί είναι βιβλίο γάμου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο, ο Κύριος να ευλογήσει τα αδερφάκια μας. Ξέρετε, ο Κύριος ευλογεί τους ταπεινούς. Τους ταπεινούς ευλογεί ο Κύριος. Τους μεμονωμένους. Τους ορφανούς. Και τους εξουθενημένους. Όταν πήγα κάποτε στη Βέρεια και κάνα νεολαία, είναι σαν την ιστορία του Δαβίδ. Ο υπεύθυνος τότε είχε φέρει όλες τις κοπέλες, τις ανήπαντρες, στο σπίτι του. Κοινωνία. Και εγώ σαν κόκορα, στη μέση, μόνος μου. Μου λέει, αδερφέ, διάλεξε. Λέω, πού, κανένα δικαριά ήταν, όλες ανήπαντρες. Λέω, αδερφέ, δεν γίνονται αυτά έτσι τα πράγματα. Καλά, λέει, αδερφέ, εγώ... Λέω, αδερφέ, στημένα πράγματα δεν γίνονται. Εγώ, λέει, έκανα κόπο και τις έφερε όλα εδώ, λέω. Λέω, εντάξει, λέω, εγώ μπορεί να θέλω καμία, αλλά η άλλη θα με θέλει. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Όταν φύγαν όλες, μου λέει, και λέω, τώρα δεν μπορώ να συμπονήσω. Τι να σου πω. Μου λέει, είναι ακόμα μία, μου λέει, που δεν ήτανε. Λέω, σοβαρά. Ναι, είναι ακόμα μία, λέει. Είναι, λέει, Δήμητρα. Αλλά είναι, λέει, μικρή. Είναι η πιο μικρή μας. Ήταν 18 χρονών. Ήταν η πιο μικρή μας. Και παντρευτήκαμε, ήταν 19. Και τώρα οι Βερείς, ξέρετε, μου λένε, μας πήρε στη Δήμητρα. Λέω, εγώ δεν σας την πήρα τη Δήμητρα. Αυτή πήρε εμένα. Γιατί αυτή με έκανε πρόταση γάμου. Δεν την έκανα εγώ. Μερικοί δεν το ξέρετε. Αλλά έτσι ήτανε. Δεν έχω ακούσει άλλο ζευγάρι να έχει ξαναγίνει κάτι τέτοιο. Μπορεί, δεν ξέρω. Μα θα μου πεις, γίνονται αυτά. Στον Κύριο όλα γίνονται. Δεν τον περιορίζουμε τον Κύριο. Το πώς θα εργαστεί, το πότε θα εργαστεί, το πότε θα ευλογήσει και το πώς θα ευλογήσει. Εμείς απολαμβάνουμε τις ευλογίες του Κυρίου. Τίποτα άλλο δεν κάνουμε. Τίποτα άλλο. Γι' αυτό η δόξα ανήκει στον Κύριο που μας έδωσε τόσο χαρά και θα μας δώσει ακόμα περισσότερο χαρά, πολύ περισσότερο, και να μην μας την κλέβει ο διάβολος με κανένα βέλος αρνητικό, όχι θετικό, αρνητικό. Μας την παίρνει τη χαρά, γιατί ο διάβολος δεν θέλει να χαιρόμαστε. Δεν θέλει. Θέλει να μας βλέπει όλους κατζουφιασμένους, στεναχωρημένους, προβληματικούς, με βάρη, με στεναχώριες. Έτσι θέλει να μας βλέπει. Καμπουριασμένους. Ο Θεός όμως δεν θέλει έτσι να μας βλέπει. Και δεν είναι από το Θεό αυτό. Τι είναι από το Θεό? Από το Θεό είναι η ευλογία. Και θέλω να διαβάσω κάτι μέσα από το Λόγο του Θεού, Πράξεις Αποστόλων. Κεφάλαιο, ένα το κεφάλαιο, το εδάφιο 39, όχι 36, από το εδάφιο 36 μέχρι το τέλος, ένα το κεφάλαιο, Πράξεις των Αποστόλων, σελίδα 970, από το 36 μέχρι το τέλος. Και ενιώπη το της μαθήτρια ονόματι Ταβιθά ή τη διερμηνευμένη, λέγεται Δορκάς, αυτή το πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, τα οποία έκαμε. Κατά εκείνας δε τα σημέρα συνέβη ασθενήσασα να αποθάνει, και λούσαντες αυτήν έθεσαν εις ανώγιον. Και επειδή η Λίδα ή το πλησίον της Ιώπης, ακούσαντες οι μαθηταί ότι ο Πέτρος είναι αυτή, απέστειλαν προς αυτόν δύο άντρας, παρακαλούντες να μην βραδύνει να περάσει έως εις αυτούς. Και σηκωθείς ο Πέτρος υπήγε με ταυτόν, τον οποίον ελθόντα ανέβησαν εις το ανώγιον.
και παρεστάθησαν ενώπιον αυτού πάσε ηχείρε, κλαίωσε και δεικνύωσε χιτώνας και η μάτια όσα ιδρωκάς εργάζεται ότι ήταν μετ' αυτόν. Ο δε Πέτρος εκβαλών έξω πάντας, εγονάτισε και προσευχήθη και στραφής προς το σώμα είπε «Τα βυθά ανάστηθη». Η δε ίνιξε τους οφθαλμούς αυτής και ειδούσε τον Πέτρον ανεκάθισεν. Ο δε έδωκε χείρα εις αυτήν και σήκωσεν αυτήν και φωνάξας τους Αγίους και τας χείρας παρέστησεν αυτήν ζώσαν. Έγινε δε τούτο γνωστόν καθόλην την Ιώπην και πολλοί επίστευσαν εις τον Κύριον και ο Πέτρος έμεινε ικανάς ημέρας εν Ιώπη παρά τίνη Σίμωνη βυρσοδέψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Εδώ μας μιλάει για μία αδελφή, τη Ταβιθά, μαθήτρια, η οποία ήταν, λέει, πλήρης αγαθών έργων και ελεημοσυνών, η οποία, λέει, ασθένησε και πέθανε και ακούσανε, λέει, οι μαθητές ότι επειδή, λέει, η Λίδα ήταν πλησίον της Ιώπης, ακούσαν οι μαθητές ότι ο Πέτρος είναι αυτή, απέστειλαν προς αυτόν δύο άντρες, παρακαλούντες να μην βραδύνει, να περάσει έως αυτούς. Πού είναι ο Πέτρος? Είναι εδώ κοντά δίπλα. Να στείλουμε οι δύο αδερφούς να τον φωνάξουνε. Γιατί? Γιατί έχει το χάρισμα των Ιαμάτων. Μα η αδερφή μας πέθανε. Ναι, αλλά εμείς πιστεύουμε ότι ο Κύριος θα την αναισθήσει. Πήγανε. Φωνάξανε τον αδερφό μας τον Πέτρο να μην βραδύνει. Γρήγορα, αδερφέ, έλα, σε παρακαλούμε πάρα πολύ. Πήγε ο αδερφός μας ο Πέτρος και σηκωθεί ο Πέτρος και πήγε με ταυτόν, τον οποίον οθόντα ανεβίβασαν εις τον Όγιον και παρεστάθησαν ενώπιν αυτού όλες οι χείρες. Υπήρχαν πολλές χείρες τότε οι οποίοι, λέει, κλαίγανε και δείχνανε τους χιτώνας και τα μάτια όσα ειδωρκάς εργάζεται όταν ήταν με ταυτόν. Αυτό δείχνει ότι την αγαπούσανε πάρα πολύ και την θέλανε πάλι πίσω. Την θέλανε ανάμεσά τους. Είχαν μεγάλη στεναχώρια. Είχαν μεγάλη θλίψη. Τι λέτε, ότι το φέραν τον Πέτρο τζάμπα? Ας πούμε τον αδερφό Πέτρο να έρθει και ας δοκιμάσει. Και αν δεν γίνει τίποτα, δεν πήγαν με αυτή τη σκέψη. Δεν πήγανε. Πιστεύανε ότι ο Κύριος έχει χαριτώσει τον αδερφό τον Πέτρο, έχει το δώσει το χάρισμα των αιωμάτων και μπορεί να αναστηθεί. Ο δε Πέτρος εκβαλών έξωλε όλους, εγονάτισε και προσευχήθηκε. Γονάτισε. Για ποιον? Για μια αδερφή. Δεν γονάτισε ούτε για έναν Απόστολο, ούτε για έναν Επιμένα, ούτε για έναν Πρεσβύτερο, ούτε για έναν Διάκονο. Για μία απλή αδελφή. Μα έχει αξία και μία απλή αδελφή? Έχει πάρα πολύ αξία μία απλή αδελφή. Όλοι έχουμε αξία μπροστά στον Κύριο. Όλοι. Όχι μόνο οι εργάτες, αλλά και οι πιο απλοί αδελφοί και οι πιο απλές αδελφές. Και ξέρουμε τι έγινε. Ότι αναστήθηκε και φωνάξες, λέει ο αδερφός μας ο Πέτρος, τους Αγίους και τα Σχήρας. Γιατί φώναξε αυτούς? Γιατί αυτοί κλαίγανε για την αδερφή. Αυτοί είχαν τη στεναχωρία για τη θλίψη. Αυτούς κάλεσε πρώτος. Γιατί? Για να λάβουνε χαρά. Για να την δούνε ζωντανή και να λάβουνε χαρά και ευλογία. Μπορούμε να φανταστούμε τι χαρά είχανε. Τι χαρά. Παρέστησαν, αυτήν ζώσαν. Έγινε, λέει, τούτο γνωστό σε όλη την Ιώπη και πολλοί πίστευσαν στον Κύριο. Τι ωραίο κι αυτό, Πολλοί πίστευσαν στον Κύριο. Ακούσαν το γεγονός αυτό. Και ο Πέτρος έμεινε, λέει, μερικές μέρες εν Ιώπη, αρκετές μέρες, παρά την Σίμωνη βυρσοδέψη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κύριο. Αυτή είναι η ευλογία του Θεού. Μέσα από τη θλίψη παίρνει ο Κύριος τη θλίψη και τη στεναχώρια των Αγίων και τη μετατρέπει σε χαρά και ευλογία.
Ο Κύριος δεν ξεχνά. Δεν ξεχνά ο Κύριος. Μα ο Κύριος με μίλησε, κάποτε με έδωσε την επαγγελία. Δεν ξεχνά ο Κύριος. Μα εγώ προσεύχομαι χρόνια, νηστεύω. Δεν ξεχνά ο Κύριος. Βλέπουμε την πρώτη χαρά που μας έδωσε, που επέστρεψε τα αδέρφια μας μετά από τόσα χρόνια. Τώρα ευλογεί. Έρχονται ευλογίες η μία μετά την άλλη. Αλλά να προσέχουμε μην ο πονηρός μας κλέψει τη χαρά. Μην μας την κλέψει, να την κρατήσουμε μέσα μας. Ό,τι και να ακούσουμε, ό,τι και να έρθει στη ζωή μας, μην μας κλέψει αυτή τη χαρά. Γιατί αυτή η χαρά, αυτή η ευλογία είναι από τον Κύριο. Και να την κρατήσουμε μέχρι το τέλος, μέχρι να έρθει ο Κύριος, γιατί έχει και άλλες ευλογίες. Αυτές είναι, μπορώ να πω, η αρχή. Αλλά έχει και άλλες ευλογίες. Μα Κύριε, έχεις και άλλες. Κάποτε όταν με ευλόγησε πάρα πολύ ο Κύριος, λέω, Κύριε, φτάνει τόσο, φτάνει. Μα έχω και άλλες. Πάμε, φτάνει, εμένα χόρτασα, δεν χρειάζεται. Δώσε και στον αδερφό μου που δεν έχει. Δώσε και σε αυτόν. Δώσε και στην αδερφή μου που δεν έχει. Θα δώσω. Θα δώσω. Αλλά θα δώσω σε όλους. Και πολλή ευλογία. Γι' αυτό μας κάλεσε ο Κύριος. Δεν είναι τίποτα τζάμπα. Δεν πάει ο αγώνας μας τζάμπα. Μάταια. Δεν πάει τίποτα μάταια. Αλλά θα έρθει η μέρα, θα έρθει η στιγμή που ο Κύριος θα μας ευλογήσει και μετά θα λέμε «Επέρασα τόσα πολλά, είχα τόσο πολύ θλίψη, είχα τόσο στεναχωριά. Τα ξέχασα. Δεν τα θυμάμαι». Γιατί η ευλογία σκεπάζει τις στεναχωρίες. Ευχαριστούμε τον Κύριο, ο Κύριος να ευλογήσει άπαντες. Αμήν.